Μια φορά και έναν καιρό ήταν το πρώτο σύστημα προσκόπων χολαργού, που είχε δύο αγέλες, μία ομάδα, μία κοινότητα και πολλούς βαθμοφόρους. Μία σκέψη ροκάνιζε το μυαλό των μεγαλύτερων, η δεύτερη αγέλη υλικοπούλων να εξελιχθεί σε ολόκληρο σύστημα. Κάπως έτσι ξεκίνησε η μικρή πλην τίμια ιστορία του συστήματός μας. Η σκέψη έγινε πράξη μια βροχερή Κυριακή του Οκτώβρη του 2002, όταν ο τότε τοπικός μας έφορος, Ισίδωρος Χανέτης, παρέδιδε στον αρχηγό μας τη σημαία του συστήματος. Τα υλικόπουλα που βλέπετε αποτελούν τους πρώτους ναυτοπροσκόπους της ομάδας μας. Παράλληλα, μια παρέα γονέων φτιάχνει την Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης και ξεκινούν δράσεις εξοικονόμησης σπόρων και όχι μόνο. Η πρώτη δημόσια εμφάνισή μας γίνεται στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Τον Ιούλιο πραγματοποιούνται με επιτυχία στην Περαχώρα Λουτρακίου οι κατασκηνώσεις των δύο τμήματων. Εν τω μεταξύ, κάποιοι βαθμοφόροι έχουν ήδη περάσει με επιτυχία τη σχολή Λεμβάρχου για κοπηλασία με λέμβους. Πάντως, η μοναδική βάρκα στην Περαχώρα είναι αυτή. Το Σεπτέμβριο του 2003 ιδρύεται η Κοινότητα Ανιχνευτών και ξεκινά αμέσως δράσεις. Αρχές Οκτωβρίου διοργανώνουμε σε συνεργασία με το πρώτο σύστημα και το Δήμο Χολαργού τη γιορτή νεολαίας, έχοντας ως αποτέλεσμα το διπλασιασμό των μελών μας, φτάνοντας στους 90. Την άνοιξη του 2004 αποκτούμε την πρώτη μας λέμβο, την Αυσιτόη, και πάμε το πρώτο μεγάλο ταξίδι με βαθμοφόρους στην Ίσο Μονή. Το καλοκαίρι μας βρίσκει με τους ανιχνευτές Επίλιο και Αλόνισο, τους ναυτοπροσκόπους στο Κτυπονήσι, έχοντας μαζί τους για πρώτη φορά την Αυσιτόη, και τα λυκόπουλα στα Σαβάλια με δανεική την περσινή βάρκα της ομάδας. Τον Αύγουστο, τρεις βαθμοφόροι εκπροσωπούν την Ελλάδα σε ταξίδι με εστιαφόρο στην Ευρώπη και 10 πρόσκοποι βοηθούν στις απονομές των Παραολυμπιακών Αγώνων ως εθελοντές. Η επόμενη προσκοπική χρονιά ξεκινά με νέους κυβερνήτες, πολλά παιδιά και νέα σκάφη, την Αστραπή και την Τροπέα. Το καλοκαίρι φτάνει γρήγορα και η κοινότητα εξερευνά το Σμόλκα και το Βόρειο Ιόνιο, η Αγέλη προτιμά τη δοκιμασμένη Περαχώρα και η ομάδα κατευθύνεται στην Ίσο Μονή, με την Αυσιτόη και δανεικά σκάφη. Η Αυσιτόη ταξιδεύει και μέχρι την Περαχώρα για τα λυκόπουλα. Τότε γίνεται εμφανής η ανάγκη για την απόκτηση περισσότερων λέμβων. Στον αγιασμό για το 2005-2006 γίνονται βαθμοφόροι οι πρώτοι μας ανιχνευτές. Η χρονιά κυλά ακόμα καλύτερα, καταλήγοντας τον πιο πολυάσχολο μήνα της ιστορίας μας, Ιούνιος. Καταφθάνουν από το ναυπηγείο δύο νέα σκάφη που απαιτούν τρομερή δουλειά για να πλέψουν στις κατασκηνώσεις και ταυτόχρονα μετακομίζουμε από την Αγαμέμνονο στο Τζακό. Ας μην ξεχνάμε την προετοιμασία των καλοκαιρινών εξορμήσεων που για τους ανιχνευτές σημαίνει Σαμοθράκι, Πομακοχώρια και Δαδιά, για τα λυκόπουλα και τους προσκόπους Άγιος Γεώργιος. Εκεί, έχοντας 11 νέους λέμβαρχους, πραγματοποιείται το όνειρο διήμερης κοπηλατικής εκδρομής της Αγέλης και ιστιοπλοϊκής της ομάδας. Ο Οκτώβρης του 2006 μας βρίσκει επιτέλους τακτοποιημένους στο νέο μας χώρο, θέτοντας πλέον νέους στόχους. Την ολοκλήρωση των εργασιών στη Λέσχη και τη διαμόρφωση αρσιλίου στον περιβάλλοντα χώρο, την ίδρυση τρίτης Αγέλης, τη δημιουργία τμήματος για παιδιά προσχολικής ηλικίας και την απόκτηση παραδοσιακού αιγαιοπελαγικού σκάφους.